Γεια σου, Ρεβίξο. Καλώς ήταν. Πρέπει να μου πέσανε στο μαγαζί σου ένα ζευγάρι κλειδιά από το βιβλιοπωλείο. Α, το βρήκαν τα παιδιά. Όχι, αφού σου λέω πρέπει να πέσανε. Μου είπαν ότι ήρθες να κάνεις παραντούφεγο και έλεγα πώς θα βρήκες εσύ. Δεν τα έχω εγώ. Μπορείς να τους βάλεις να ψάξουνε. Πήγα και τουαλέτα κάνα δύο φορές. Με τόσες μπύρες που ήπιες. Δεκτό. Είμαστε στα μέσα Πρωταράγιας Νάπας, στην παραλία Γκόνο. Ξέρω τι τον περιμένει. Έλα Νίκο μου. Έλα αγαπή μου. Ξέρεις να παίζεις με το σωροδοκό. Εγώ ρε. Εσύ πώς αφήνει να κάνω σωροδοκό. Έχω ξανακάνει πάλι στα τατουάζ, αλλά όχι έτσι. Εντάξει, το έχω κάνει, ξέρεις πόσες φορές. Χθες, προχθές, κάνω. Ωραία, παιδιά, λοιπόν, χαιρετίστε μας, γιατί όχι σαν βλέπετε. Νικόλα, έχεις πιο αναπνευστήρες πάνω. Περιμένουμε το σκηνοθέτη εδώ να μας δώσει οδηγία. Κάτω από το βυθό η επικοινωνία είναι λίγο δύσκολη, γιατί υπάρχει και είσαι λίγο μακριά από τον ηθοποιό, κάποτε έρχεσαι και κοντά. Δεν έχει μεγάλα ψάρια όμως. Τι στη λέω, να τους μαζέψουμε όλους. Θα τους πάρουμε ένα πεντάωρο κάτω από το βυθό, να δουν την κλίκα. Τον λυπάμαι, γιατί κουράστηκε πολύ. Θα κάτσω κάτω, ναι. Θα είμαι έτσι, ναι. Και θα περάσει από πάνω. Ποιο θα ήθελα να έχω κάτω από το βυθό, τον Ανδρέα. Άρα αν μείνω κάτω, έρχεσαι με τον οξυγόνο μου δίνεις. Ναι. Για να μπορέσω να μείνω πιο πολύ. Γιατί? Γιατί το τραγούδι. Θα ήθελα να τον έχω από κάτω. Ναι. Για να δει τι τραβάω κάθε φορά που κλείνουμε συνεργασία. Μία σαν Αρμύρος. Πάνω στα άλογα, να πέφτω τα άλογα. Μία σαν Ορφιάς να κυνηγάω, να σκοτώσω άπιστες τον τέταρτο όροφο. Ναι. Και με κίνδυνο να πέσω από κάτω. Μια τώρα που ψάχνω να βρω πιστόλια και τα πόδια κάτω στα 5 μέτρα, να δει τι ωραία περνάω κάθε φορά που συνεργαζόμαστε. Ακούραστα. Χτύπησε και ένα οχταποδάκι. Η κολλητή μου τι κάνει. Όπου για σπουρέφερ ξέχετε γίνει η κολλητή. Πώς την πέφτει η γυναίκα μου. Εγώ. Με παντρεμένη. Ποτέ. Ούτε βλέμμα. Έχουμε και μια ηθική. Δεκτό. Το γύρισμα κράτησε περίπου 4-5 ώρες. Χωρίς ανάσα, χωρίς φαΐ δυστυχώς. Θα το κάνουμε ανεμιά. Δηλαδή μόλις φτάνεις και πας εκεί και πιάνεσαι και περιμένεις. Οκ. Okay. Επειδή ξέρεις, πιστεύαμε θα πήγαινε πιο γρήγορα. Θάλασσα, ζέστη και πείνα σε κόβουν. Ειδικά μετά το φαγητό, θες ύπνο. Να κάνουμε ακόμα λίγα, ναι. Ξέβαθα. Okay. Δηλαδή περίπου ούτε μέτρο, ας πούμε, εκεί να είναι. Ναι. Και θα κάνουμε και τα ντρό.
Η επόμενη λοιπόν συνεργασία που θα μου προτείνει ο Ανδρέας πιστεύω ότι θα είναι ένας σνάιπερ που θα πηδάει από ταράτσα σε ταράτσα. Θα είναι τύπου Ράμπο με ένα όπλο που μπορεί να σκοτώνει 500, δεν ξέρω τι. Νηστικός και διψασμένος σε κανένα νησί για κανένα 50 μέρες, κάτι τέτοιο. Ας πούμε, να με ξεθεώσει να μην ξανακάνω δουλειά ποτέ. Έρχομαι από εκεί. Καλύτερα από εδώ. Ήταν μια σκηνή εύκολη στο να φανεί στην τηλεόραση, αλλά σαν γύρισμα είχε πολλές απαιτήσεις. Ο Νίκος είναι άψογος. Νίκο, εσύ πώς πέρασες? Παιδιά, θα αφήσω την υποκριτική και θα γίνω ψαροντουφεκάς. Πρέπει να ξέρει και ο άλλος Κολύμπη, ο άλλος Κατάδυση, είπα από τα πλάνα, ήταν, ξέρεις, σε λιδουγιά. Απολλώνα, το όπλο που είναι? Αυτό το συνέστημα που νιώθω μέσα στη θάλασσα, εύχομαι τουλάχιστον να περνάει και απ' έξω στον κόσμο. Νομίζω η Βάνα με έχει από το τατουάζ με βάζει στα βαθιά. Φαίνεται γιατί βλέπω ότι κολυμπάω καλά, οπότε δεν μασάει ούτε αυτή ούτε εγώ. Βάνα, να είσαι καλά και ξέρεις τι ρόλους μου δίνεις, οπότε δώσε δράση κι άλλο, μη μασάς, εδώ είμαι, αντέχω. Όσο για τον Κούλη και για τον Ανδρέα θα πω ότι για ακόμα μία φορά είμαι πολύ χαρούμενος που θα δουλέψουμε μαζί και ότι έχουμε καλά αποτελέσματα και πάμε δυνατά σαν ομάδα όπως πάντα.